σε κάποιες εκδηλώσεις που θεωρούμε ότι είναι αυξημένου ρίσκου, στέλνουμε και ένα φάξ στην αστυνομική διεύθυνση. Και κάθε φορά που κάνουμε εκδηλώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, έχω συνηθίσει να ανοιχνεύω ακροβολισμένα μάτια και πλούβες αριστερά και δεξιά, τα οποία ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι όταν χρειάζεται δεν κάνουν τίποτα. Χθες είχα πάει κυρίως γι' αυτό στην βιβλιοπαρουσίαση του τελευταίου βιβλίου της Μαρίας Ρεπούση, όπου είδα ακριβώς το ίδιο σκηνικό, με δύο λόγια, ο εχθρός, και συμφωνώ με την έννοια, πλέον θέτει τους όρους υπό τους οποίους η οποιαδήποτε ελεύθερη έκφραση ζητάει την προστασία της κρατικής βίας, η οποία όμως τις περισσότερες φορές δεν είναι παρούσα εκεί που πρέπει. Ο μεγαλύτερος, κατά την άποψή μου, γερμανός πολιτιολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος στις πιο δημιουργικές στιγμές της ζωής του, δηλαδή στην δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, παρήχε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στον ανερχόμενο ναζισμό, ο Καρλ Σμιτ, έκανε στα ύστερα γραπτά του μια διάκριση μεταξύ εχθρού και αντιπάλου. Ο εχθρός έλεγε, είναι εχθρός και έξω από την συντεταγμένη εξουσία και τους θεσμούς. Ο αντίπαλος είναι αυτός με τον οποίο διαφωνούμε και μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας μέσα σε ένα συντεταγμένο πολιτικό περιβάλλον. Η αντίθεση εχθρού και αντιπάλου νομίζω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη, διότι χρησιμοποιήθηκε αναφανδόν από τον ναζισμό, ο οποίος αξιοποίησε ολοσχερώς το θεωρητικό κεκτημένο του Καρλ Σμιτ από τα μέσα της δεκαετίας του 30 και ύστερα, κάτι το οποίο οδήγησε στην ολοκληρωτική πνευματική εξορία των εμπνευστή της θεωρίας αυτής, βάσει της οποίας στην πολιτική η κατεξοχήν και σε τελευταία ανάλυση διάκριση και διαφοροποίηση είναι αυτή του εχθρού με τον φίλο. Έλεγε ο Καρλ Σμιτ, στην τέχνη είναι το ωραίο και το άσχημο, στην ηθική είναι το ηθικό και το ανήθικο, το καλό και το κακό, στην πολιτική, λέει, αυτό που ενώνει και χωρίζει είναι ο εχθρός και ο φίλος. Είναι λοιπόν προφανές, και μιλάω υπενικτικά και εισαγωγικά, δεν συμμερίζουμε αυτή την αντίληψη, μόνο ότι φυσικά έχει πολλά σημεία που έλκουν και εμένα αλλά και άλλους φίλους που συντάσσονται έτσι περίπου σε συγγενές συντολογικό πολιτικό στρατόπεδο με εμένα, είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με έναν εχθρό. Και σε αυτό συμφωνώ και επαυξάνω, ότι έχουμε να κάνουμε με, όχι απλώς με αντίπαλο, υπό την έννοια ότι η διαφωνία μας δεν μπορεί να τιθασευθεί από το θεσμικό δυναμικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο εχθρός έχει μια στρατηγική. Η στρατηγική του εχθρού δεν είναι καινούρια, έχει ανιχθενθεί, έχει επεξεργαστεί και από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 70 στην Ιταλία, ως η στρατηγική της έντασης. Η στρατηγική της έντασης τότε ήταν η προσπάθεια διαίρεσης του εχθρού, από τον εχθρό, από την ακροδεξιά την Ιταλική, μέσα από προβοκάτσια, μέσα από πολιτικά μηνύματα που έσπηραν το φόβο και την εργαλειοποίηση της βίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι σε αυτήν την συγκυρία ο εχθρός εδώ έχει επιλέξει μια πολιτική στρατηγική κλιμάκωση της έντασης. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, αναφερθήκαμε προηγουμένως. Νομίζω ότι αδαμάντινο παράδειγμα αυτού που λέω
είναι η τελευταία συνέντευξη Παναγιώτερου για την οποία μιλήσει η Γιάννη. Η στόχευση της κλιμάκωσης της έντασης, η στόχευση της στρατηγικής της έντασης είναι διτή. Πρώτον, στο μεσοπρόθεσμο επίπεδο επιχειρεί να κεφαλοποιήσει το μέγιστο δυνατό πολιτικό κέρδος για τις ερχόμενες εκλογές για το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, ωστόσο, δεν είναι τόσο η κεφαλαιοποίηση του πολιτικού κέρδους στην εκλογική αναμέτρηση που έρχεται, όσο η στρατηγική βλέψη της ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτού δηλαδή που καταστατικά η Χρυσή Αυγή θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο αντίκειται στις καταστατικές της και υπαρξιακές της στοχεύσεις. Για το μεν πρώτο, για να κερδίσει ψήφους δηλαδή, ο εχθρός χρησιμοποιεί συμμαχίες, προσπαθεί να στήσει και να ανοίξει διάβους επικοινωνίας με την παραδοσιακή ελληνική βασιλοπολιτική ακροδεξιά, προσπαθεί να εμφανίσει ένα πιστικό, ένα θελκτικό πρόσωπο απέναντι στους αφηνιασμένους, απεγνωσμένους ανθρώπους. Για το δεύτερο όμως έχει κάτι πιο επεξεργασμένο. Στο δεύτερο επίπεδο, κατά την άποψή μου, στο στρατηγικό επίπεδο, για το οποίο η κλιμάκωση της έντασης αποδίδει και τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, έχει ως στόχο να βρεθεί αντιμέτωπος με αυτό που είπε ο Παναγιώτερος προχθές στο BBC. Με τους αναρχικούς, τους υπάνθρωπους λαθρομετανάστες, οι οποίοι έχουν διεισδύσει, έχουν εισβάλει στη χώρα και έχουν διαλύσει την Αθήνα. Ο εχθρός δεν διαλέγει να αντιπαρατεθεί γενικά και αφηρημένα σε αυτό που κατά καιρούς λέει ότι είναι του λόγου του στο σάπιο σύστημα, στο εκφυλισμένο πολιτικό κεφάλαιο και πάει λέγοντας. Διαλέγει αυτό που γνωρίζει ότι χωροθετείται από τον κυρίαρχο πολιτικό λόγο ως το άλλο πολιτικό άκρο. Και εδώ έρχομαι στα λόγια του Δημήτρη Ψαρά. Ο εχθρός δηλαδή λέει στο κράτος ότι οδηγούμαστε σε μια σύγκρουση στην οποία οι πολιτικοί, οι πολιτιακοί μηχανισμοί καλούνται να πάρουν θέση. Έτσι λοιπόν, όπως τα τελευταία 3 χρόνια επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την πολιτική του νίκη στο επίπεδο της γειτονιάς με το να παρέχει προστασία στο 6ο διαμέρισμα της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, αυτό είναι και το στρατηγικό του όραμα, δηλαδή να παρέχει προστασία στο ελληνικό κράτος από αυτούς που θέλει να δείξει στο κράτος ότι είναι η εχθρή του. Θέλει δηλαδή να κερδίσει το κράτος και να πει ότι κύριοι, οι αντίπαλοι δεν είμαστε εμείς, είναι αυτοί. Και αυτή θα είναι η νίκη του εχθρού. Αν δηλαδή σε αυτόν τον αγώνα που θέλει να δημιουργήσει μεταξύ εκείνου και αυτόν που ονόμασε ο Παναγιώτερος, καταφέρει και συμπαρασύρει μαζί του και τους πολιτιακούς μηχανισμούς. Ένα μεγάλο τμήμα των οποίων, όπως ακούσαμε προηγουμένως και λίγους το ξέρουν, είναι φυσικά έτοιμο να το αποδεχθεί. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, όπου ο ναζισμός στην Ελλάδα προσπαθεί να στιγματίσει τον πολιτικό εχθρό λέγοντας ότι κοιτάξτε, εγώ από αυτόν θα σας σώσω, και έτσι ο κόσμος προσπαθεί, μάλλον ο κόσμος έρχεται κοντά του μέσα στην απόγνωσή του, σε αυτή τη διαδικασία εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε με αντίστοιχες στρατηγικές. Και όταν λέω στρατηγική, εννοώ ιεραρχήσεις, προτεραιοποιήσεις, αντίληψη χώρου και χρόνου και συμμαχίες. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Αντιπαρατηθέμενοι με τον εχθρό, να πούμε και εμείς Γιούργια. Κατά τη δική μου αντίληψη, αν το κάνουμε αυτό, και εδώ συμφωνώ φυσικά με τον Δημήτρη, χάσαμε. Εδώ θέλουμε συμμαχίες, διότι δεν κομίζουμε κάτι νέο. Αν πούμε το 2012, πολιτική χωρίς συμμαχίες δεν γίνεται. Είναι συμμαχίες
με τοπικούς θεσμούς, είναι συμμαχίες με δημοκρατικούς δημάρχους, οι οποίοι δεν αντέχουν την ιδέα και την εικόνα της αταξίας στον Δήμο τους. Είναι συμμαχίες με θεσμούς του κράτους, θεσμούς λογοδοσίας. Είναι συμμαχίες με δημοκρατικές δυνάμεις, ακόμα και αν αυτές έχουν λερώσει τα χέρια τους με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ενισχύουν τον φασισμό και τον ναζισμό. Τέτοιες συμμαχίες. Για την αντιμετώπιση λοιπόν του εχθρού χρειάζεται στοχασμός, χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά και χρειάζεται ταυτόχρονα και εγρήγορση. Ψυχραιμία χωρίς εγρήγορση μπορεί να μας οδηγήσει στον ύπνο. Εγρήγορση χωρίς ψυχραιμία σε άστοχη αγανάκτηση. Στην πρόκληση λοιπόν του Παναγιώταρου μπροστά στο χιτήριο πριν 6 μέρες ερχόμαστε, δεν απαντάμε ούτε πάμε μπροστά ούτε οξυτοχώροντας. Απαντάμε λέγοντας ότι εδώ είμαστε. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τώρα ο Πέτρος Κουτσούμπας από τη συνέλευση κατήχων της αρχείων. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Δημήτρης. Θα μιλήσω περί βίας. Καταρχήν, όλοι έχουμε γνώσει, ειδικά σε αυτό χώρο, το τι συνέβη στην Τουρκία με τους Γκρίζους Λύκους. Η προσπάθεια της άκρας αριστεράς εκεί να λύσει το πρόβλημα στα κρατικά είχε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 40.000 Γκρίζους Λύκους νεκρούς, καμιά 50.000 νεκρούς από τις οργανώσεις άκρας αριστεράς και την εγκαθίδρυση του του Εβραίου και γενικά όλου του φασισμού το οποίο ήρθε. Δηλαδή είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα γειτονικό μας, το οποίο μας δείχνει πώς δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ο μιλιταρισμός, δυστυχώς, είναι σύμφυτος με την ανάπτυξη του φαινομένου της Αυγής. Και δυστυχώς ο μιλιταρισμός αυτός δεν δημιουργήθηκε από τη Χρυσή Αυγή, δημιουργήθηκε από λαθεμένη αντίληψη μέσα στον αντιοξιαστικό χώρο αμέσως μετά την κατάρρευση του Πολυτεχνείου του 1995. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιδεολογία της βίας για της βίας, ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας, ότι η τυφλή βία γενικά επιφέρει βλάβη στο σύστημα, όλο αυτή η ιδεολογία του μπάχαλου τις τελευταίες 2 δεκαετίες είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο εγκαθιδρύθηκε και συγκροτήθηκε μέσα στη συνείδηση της νεολαίας η ιδεολογία της φασιστικής βίας. Και αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θα ήθελα να την διαβάσετε, να την ψάξετε, από τους, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, ελευθεριακοί κομμουνιστές, κάπως έτσι στον Πειραιά. Είχε βγει και στο Ιντιμίντια σαν άρθρο για τον πρώιμο μουσολινισμό και ο τρόπος μέσα από τον οποίο συγκροτήθηκε ο φασισμός στην Ιταλία. Πόσο Μουσολίνη από μεταφραστής του Κροπότκιν και από γόνος
εξαίρετης αναρχικής οικογένειας κλπ. Πώς με τους δικούς του, οι οποίοι ήταν οι λεγόμενοι μαυροφορεμένοι και όχι μελανοχιτώνες, όπως τους λέμε για να ξεμπερδεύουμε με την πραγματικότητα, πώς όλη αυτή η ιστορία δημιούργησε τον φασισμό. Δικά μας παιδιά ήταν. Δηλαδή, τόσο ο ναζισμός, όσο και ο φασισμός, είναι κινήματα τα οποία προέρχονται μέσα από την αδυναμία της αριστεράς, την αδυναμία του μη εξουσιαστικού χώρου, την αδυναμία του αντιξουσιαστικού χώρου, να εκπληρώσει τους στόχους τους, τα οράματά τους και τα όνειρά τους. Είναι η απάντηση στις δικές μας λαθεμένες πολιτικές. Και ειδικά η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, αν δείτε και από τον αριθμό των στελεχών, των πρωτοκαλασσάτων που συμπληρώνει, αλλά και από ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι δεύτεροι σε βάση στελέχη, μία μεγάλη μάζα στελεχών της Χρυσής Αυγής ήταν μαζί μας χρόνια τώρα, όταν πηγαίναμε να τσακωθούμε μπροστά από το Σύνταγμα και το Φράχτη. Όχι, όχι, θα σου πω. Ναι, άμα θέλετε να πούμε και ονόματα, θα τα πούμε. Οι χουλιγκάνοι, οι περισσότεροι. Οι χουλιγκάνοι, ναι, οι περισσότεροι. Μετά απαντάς. Δεν είναι μετά απαντάω, δεν γίνεται να λέει τόσα ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Ψέματα. Εδώ έρχεται να πούμε πηγαίνουμε στις φυλακές, πληρώνουμε 6.000 και εσείς πηγαίνουμε μαζί με τους αθλητές. Πρόσεχε. Εγώ λέω ότι η μεγάλη μάζα. Εντάξει. Εγώ λέω ότι η μεγάλη μάζα των χουλιγκάνων, οι οποίοι. Έτσι, η μεγάλη μάζα των χουλιγκάνων, οι οποίοι ήταν μαζί με το χώρο, όταν ο χώρος επιδείκνυε δύναμη και ήταν αυτός ο οποίος κυριαρχούσε στους δρόμους, όταν ο χώρος έχασε την κυριαρχία στους δρόμους, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάει τώρα με τη Χρυσή Αυγή. Και όποιος αυτό το πράγμα δεν το πιστεύει, να κάτσουμε να συζητήσουμε και ποιος και τι και μετά. Να δούμε τι γίνανε οι πάρτυρες του Πανιώνιου, πού πήγαν οι πάρτυρες του Πανιώνιου, να δούμε τι δύναμη απόκτησε το γκέτο στην original που ήταν η εσκρίμιο ψηφία, να δούμε στους βάζελους αυτή τη στιγμή στο πολιτηριακό ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο αυτή τη στιγμή και ποιοι κάνανε πριν 2-3 χρόνια, και να δούμε και ακόμα και στους γάβρους ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο τώρα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνανε κουμάντο πριν 4-5 χρόνια. Λοιπόν, όποιοι δεν θέλουν να τα βγουν αυτά, απλά ήθελα να τυφλούν. Διότι αυτό το οποίο πέρασε σαν οτροπία μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα, τα τηλεοπτικά παράθυρα τα οποία δημιουργούσαν τη βία, ήταν ακριβώς ένας τρόπος μέσα από τον οποίο ελέγχεται η κοινωνία. Όταν δεν λες τίποτα, όταν έχεις ένα ανούσιο λόγο και όταν αυτό το οποίο δημιουργεί το ενδιαφέρον είναι η βία συμπεριφορά, αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα εθισμό προς τη βία. Δίνει στον πιτσιρικά ένα ερέθισμα ότι μέσα από τη βία θα δώσει απαντήσεις. Ανεξάρτητα το χαρακτήρα αυτής της βίας, πού εντάσσεται, σε τι στρατηγική, με ποιο τρόπους και με ποια διαδικασία. Αυτό λέω. Και λέω επίσης ότι ο χώρος δεν μπόρεσε σε αυτή την πρόκληση του πολιτικού συστήματος να αντιτάξει μια διαφορετική πολιτική και αποδέχτηκε τη βία σαν τρόπο αντιμετώπισης του συστήματος. Ούτως ή άλλως. Γιατί είναι η μαμή της ιστορίας. Αυτό δεν ξέραμε. Εντάξει. Αυτό είναι η δικιά σου αντίληψη. Αυτό είναι η δικιά σου, δεν είναι δικιά μου. Άθε τον άνθρωπο να τελειώσει κάποια φορά, να μιλήσουν και οι άλλοι από την κεντρονότητα των αυτών. Έτσι. Λοιπόν, παίρνετε το λόγο μετά. Για μένα προσωπικά,
αυτό που γέννησε το φασισμό και τον ναζισμό είχαν τρία στοιχεία. Το ένα στοιχείο ήταν η αντικατάσταση μιας ελίτ του παλαιού συστήματος με μια ελίτ των επαναστατών. Το δεύτερο ήταν των επαναστατών των εισαγωγικών, έτσι, των φασιστών. Το δεύτερο ήταν ο προσωτερισμός στον εθνικισμό και ο τρίτος ήταν η τυφλή βία. Η βία ως αποτέλεσμα. Η πρόταση, για να φτάσω πέρα από την ανάλυση προτάσεις. Οι προτάσεις δικές μου έχουν να κάνουν με το εξής. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι ούτως ή άλλως μέσα στο μεταναστευτικό χώρο δεν υπάρχουν ψήγματα και εκεί φασιστικής αντιμετώπισης, φασίσουσας βίας. Το έχουμε αυτό το πράγμα πολύ απλά μπροστά μας. Μπορούν κάποιοι να κάψουν την ελληνική σημαία, πολύ δύσκολα θα κάψουν την αλβανική, παραδείγματος χάρη. Αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή στις γειτονιές δεν είναι να συσπυρώσουμε ομάδες μεταναστών για να αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σε κάθε γειτονιά ένα ελεύθερο πολυπολιτισμικό κέντρο στο οποίο να έχουν συμμετοχή εμείς και όσοι από τους μετανάστες συμφωνούμε σε μια διαφορετική ιδεολογική αντίληψη αντιμετώπιση του φασισμού στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της γης. Σε αυτή τη φάση απάνω μπορεί αυτά τα κέντρα να αποτελέσουν τα σπέρματα, τα στηρίγματα της γειτονιάς όσον αφορά την αντιμετώπιση Χρυσής Αυγής. Ελεύθερα πολυπολιτισμικά κέντρα με συμμετοχή και εμάς όσων ηθαγενών και μεταναστών. Ένα δεύτερο σημείο είναι μία προσπάθεια μέσα από αυτά τα κέντρα να συσπηρωθούν και να ενεργοποιηθούν οι μεταναστευτικές κοινότητες, αλλά να μην είναι μόνες τους, να μην είναι μόνο οι μετανάστες σε σύγκρουση με τη Χρυσή Αυγή, να μην μπορέσουμε να πάρουμε χαρακτήρα εθνικιστικής διαμάχης αυτό το πράγμα. Και ένα τελευταίο για να τελειώσω, επίσης αιρετικό, δεν είναι πρώτη φορά που η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο. Και όταν ερχόταν οι μετανάστες την προηγούμενη φορά που ήταν υποτίθεται και Έλληνες, τουρκόσπορους αποκαλούσανε οι ντόπιοι εθνικοί, τους πετάγανε στη θάλασσα και ήταν τα τάγματα χωροφυλάκων του Βενιζέλου, τα οποία προσπαθούσαν να φυλάξουν τον Πειραιά και τους μετανάστες που ερχόταν τότε από τις επιθέσεις των κουντοβασιλικών της εποχής. Ευχαριστούμε τον Πέτρο τον Τσούμπα. Τώρα από τη ομάδα Σάντε, δεν ξέρω τι θα σας μιλήσει. Καλησπέρα. Εγώ δεν με καθυστερήσω πάρα πολύ. Το χέρι μου πάρα πολύ βρίσκομαι. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Πιο δυνατά. Οκ. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν θα καθυστερήσω καθόλου. Θα πω ότι χαίρομαι μου πάρα πολύ που έρχομαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Βλέπω πάρα πολλούς γνωστούς εδώ. Και ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, κυρίως δράσεις στις γειτονιές, στον δρόμο, σε οτιδήποτε χρειάζεται, θα είμαστε όλοι μαζί εκεί. Και να μην κάνει το οποίο αφορά κυρίως το κομμάτι μεταναστευτικό. Δεν είμαστε μετανάστες. Δεν είμαστε δεύτερης γενιάς. Είμαστε πολίτες αυτής της πόλης, πολίτες αυτής της χώρας. Όπως και εσείς θέλετε να αλλάξετε και να καταπολεμήσουμε μαζί το φασισμό, θέλει να τα αλλάξουμε όλα. Θα κάνουμε κοινές δράσεις, θα κάνουμε κοινές πορείες, θα συμμετέχουμε σε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Δεν είμαστε μετανάστες περαστικοί, είμαστε μόνοι πολίτες. Ευχαριστώ.
Μιχάλης. Καλησπέρα. Να πω και εγώ που καλά ρόδα και μετά αυτό. Να αρχίσω τις ειδήσεις. Εγώ σε... λέγω Μιχάλης Αφολάνου, είμαι μέλος του Ασάντε. Ναι, ναι, ένα-δύο. Εντάξει. Λέγω Μιχάλης Αφολάνου, είμαι μέλος του Ασάντε. Είμαι μέλος και του πολιτιστικού οργανισμού ΑΝΑΣΑ που ασχολείται με τις πολιτιστικές δραστηριότητες σε σχέση με την ψύχωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών αλλά και της πρώτης γενιάς. Έτσι, εγώ δεν θα κάνω πολλές, δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα. Θα πω λίγο και τις ουσίες και τις πράξεις κάποια πράγματα. Συμφωνώ πάρα πολύ στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις αντιφασιστικές επιτροπές σε κάθε γειτονιά. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και εκεί κάποια ερωτήματα που θα πρέπει κανείς να θέσει στον εαυτό του για να γίνουν αυτές πιο αποτελεσματικές. Σε πρώτη φάση, κατά πόσο ο καθένας μας, ακόμα και αυτοί που βρισκόμαστε εδώ στον χώρο, είμαστε σε αντιφασιστικές επιτροπές. Κατά πόσο φεύγοντας από εδώ πέρα θα εμπλακούμε πιο δυναμικά σε πράγματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη γειτονιά μας και την δραστηριοποίηση των κατοίκων που βρίσκονται σε αυτή τη γειτονιά, ώστε να μπορέσουν κάποια στιγμή να μάθουν ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού. Δηλαδή, μπορεί εδώ καλά να τα λέμε, αλλά την επόμενη μέρα τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα. Πόσο διατεθειμένοι είμαστε σε καθημερινή βάση να δαπανούμε τουλάχιστον ένα τετράωρο από την καθημερινότητά μας. Αυτά είναι ίσως κάποια πρακτικά ερωτήματα για να μπορούμε να δούμε αν όντως στις αντιφασιστικές επιτροπές η δράση θα έχει ένα αποτέλεσμα. Γιατί γίνεται συνήθως στις αντιφασιστικές επιτροπές, όπως και εδώ καλή ώρα, μας ερχόμαστε όλοι μαζί και αρχίζουμε και λέμε ιδέες, πετάει ο καθένας ο μαρτός και το κοντό του. Στις προτάσεις που μπορεί να έχει κάποιος, αντί να τις υποστηρίξουμε, το μόνο που λέμε είναι να κάνουμε μια αυτοκριτική πάνω σε αυτή την πρόταση και μετά, ωραία και καλά, αφού κάνουμε μια ωραία πολιτική σύνθεση, να αλλάξουμε στο σπίτι μας. Εγώ τα λέω αυτά γιατί. Σε προσωπικό επίπεδο, έχω μια πολύ προσωπική εμπειρία σε σχέση με την αντιφασιστική επιτροπή που έχουμε δημιουργήσει στο Μεταξουργείο, όπου εκεί πέρα έχουμε χωριστεί σε τρεις ομάδες. Έχουμε τις ομάδες εξόρμησης, την ομάδα επικοινωνίας και την ομάδα περισυλλογής τροφίμων και συζητίου. Οι εξορμήσεις, πιστέψτε με, ότι δεν είναι απλά μοιράζω ένα φυλάδιο. Έτσι, απλά δίνω ένα φυλάδι, το οποίο πιθανότατα μέσα στο φυλάδι αυτό να υπάρχει μια προκήρυξη ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Ο κόσμος δεν κάθεται να διαβάσει πια αυτό το κείμενο. Εκείνη τη στιγμή θέλει μια προσωπική συζήτηση και κουβέντα. Το θέμα είναι πόσο εμείς προσωπικά γνωρίζουμε ακριβώς την κατάσταση με τη Χρυσή Αυγή. Γιατί καλά εδώ τα λέμε ακόμα τους ανθρώπους που ασχολούνται κυρίως με. Κατά πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι εμείς προσωπικά. Ασχολούμαστε με αυτό. Έχουμε τη διάθεση να μιλήσουμε με τον άλλον. Όντα, αφού μας λέει ότι ναι, είμαι προσκύμενος στη Χρυσή Αυγή, έχουμε τη διάθεση να κατεβάσουμε λίγο τον πύχη, να μην πούμε επιθετικά και να τον αντιμετωπίσουμε σε ένα άτομο που όντως είναι μπερδεμένο και να αναπτύξουμε ένα διάλογο και μια συζήτηση. Αυτά είναι ερωτήματα που θέλουν να απαντήσεις. Γιατί συνήθως και σε εξορμήσεις που δεν έχουμε κάνει παραπονές, αλλά υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχει μια δυσκολία στο να μιλήσουμε με κάποιον που μας λέει ξαφνικά ότι είναι μέλος της Αυγής. Ψιλομπλοκάρουμε. Γιατί αμέσως εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο για τα πράγματα τα οποία είναι προσκυμένα προς τη Χρυσή Αυγή. Το σίγουρο είναι, να πω και μια εμπειρία που είναι κοντά σε αυτό, ότι τα άτομα τα οποία είναι προς τις γειτονιές, προσκύμενα προς τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι απαραίτητα χρυσαυγίδες. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη απόσταση πολιτική για να γίνουν αυτές τις αυγίδες. Το σίγουρο είναι όμως ότι θέλει συμμετοχή στη γειτονιά. Όταν ας πούμε κάποιος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εδώ στη γωνία είναι κάποιος που λέει ναρκωτικά. Τι θα κάνουμε εδώ πρακτικά, έχω πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορώ να περάσω το παιδί μου από εκεί. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους και έχουμε κάνει πραγματικά διάλογο πάνω ότι ναι, όντως υπάρχει πρόβλημα εκεί. Τι κάνουμε, όντως. Ελάτε σε μια λαϊκή συνέλευση που έχουμε, σε μια συνάντηση. Προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει στις συναντήσεις. Γιατί συνήθως αυτό που γίνεται κιόλας και από τη μεριά του κόσμου είναι ότι προτιμούν να τα ρίξουν στον άλλο, να τα κάνει κάποιος άλλος όλα αυτά και οι ίδιοι μένουν λίγο άπραγοι. Χαρακτηριστικά είχαμε κάνει μια εξόρμηση σε έναν συγκεκριμένο δρόμο τη Θερμοπυλών, όπου υπήρχαν ένα-δύο καφενεία τα οποία πραγματικά πηγαίνοντας εκεί, αυτοί νομίζαν ότι ήμασταν χρυσαυγίτες. Μου πέρασαν και εμένα για χρυσαυγίτη. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Εκεί που κουβεντιάζαμε ξαφνικά και λέγαμε για ότι πρέπει να συμβάλλουμε στην γειτονιά και να συμμετέχουμε, λέει σε αυτό που συνομιλούσαμε, μας λέει ότι ξέρετε κάτι. Οι Κινέζοι μας κάνουν προβλήματα, μυρίζει το φαγητό τους, μυρίζει το ένα, μυρίζει το άλλο, έχουμε πρόβλημα. Του λέω, εντάξει, έχετε μιλήσει καθόλου με αυτούς τους ανθρώπους. Όχι. Τέλος πάντων, τελειώνει η συζήτηση λέγοντας ότι αυτός, και εγώ θα ψηφίσω το κόμμα σας. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα.
Αυτό λοιπόν κατά κάποιο τρόπο δείχνει την πραγματικότητα που υπάρχει στους δρόμους. Γιατί εντάξει, η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τα μίδια είναι ότι όλοι είναι φασίστες, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα στους δρόμους είναι ότι ο κόσμος είναι πολύ μπερδεμένος, έχει προβλήματα πραγματικά και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά σε καθημερινή βάση στο πεδίο που είναι ο δρόμος. Και αυτό σημαίνει, σε πρώτη φάση, την αυτοκριτική δικιά μας. Κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να μοιράσουμε τον χρόνο της καθημερινότητάς μας στο να αφιερώσουμε έστω 4 καθημερινές ώρες στον δρόμο, στη γειτονιά μας αρχικά. Και μετά τα βλέπουμε για όλη την Ελλάδα ή όλη την Αθήνα. Αλλά αν ξεκινήσουμε από την γειτονιά μας, αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο. Προσωπικά από εμάς και να ρυθμίσουμε το πρόγραμμά μας έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πιο πρακτική παρουσία στον δρόμο. Δεύτερο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τη συμμετοχή στις αντιφασιστικές επιτροπές, στο πολιτικό επίπεδο. Στο δεύτερο επίπεδο, οι αντιφασιστικές επιτροπές τον τελευταίο καιρό έχουν συγκρούσει μια άνθηση. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουν καταφέρει σε καμία περίπτωση να συνδεθούν όλες μαζί και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μέτωπο διαλόγου. Αυτό θα μπορούσε π.χ. να επισπεύσει ίσως τις δραστηριότητες σε σχέση με το γειτονιάς και να ανταλλαχθούν πιο γρήγορα πρακτικές που μπορεί ήδη να έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, γνωρίζω στην Επιτροπή στα Πετράλωνα ότι έχουν αναπτύξει ήδη κοινωνικό ιατρείο, κάνουν ήδη κοινωνική κουζίνα, κάνουν ήδη πράγματα. Και υπάρχουν και αρκετές άλλες επιτροπές που ήδη κάνουν δράσεις, αξιοποιώντας ίσως και πράγματα που ήδη υπάρχουν, τα οποία ο κόσμος δυστυχώς λόγω της κακής ενημέρωσης δεν μπορεί να έρθει σε καλή επαφή με όλες αυτές τις πηγές ενημέρωσης και μόλις τους χώρους που θα μπορούσαν κάλλιστα ξεροχώρα να ακουφίσουν τα προβλήματά τους. Αυτό λοιπόν είναι η πρόταση, δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσαν να συνδεθούν αυτές οι αντιφασιστικές επιτροπές και να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο επικοινωνίας. Τώρα, θα μιλήσω λίγο για τις μεταναστευτικές κοινότητες, πάλι και αυτό από την προσωπική εμπειρία. Ήδη με όλα αυτά που έχουν συμβεί, έχουν ξεκινήσει στον κόλπο των μεταναστευτικών κοινοτήτων εξαιρετικά δυναμικές συσπηρώσεις. Χθες ήμασταν στην Ιταλική κοινότητα και με μια δράση που θα γίνει το Σάββατο από διάφορες συλλογικότητες και την κίνηση ενωμένη στο ρασισμό και στη φασιστική απειλή το Σάββατο στην πλατεία Αμερικής, με αφορμή αυτό ξεκινήσαμε μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με το κατά πόσο πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτό, πώς πρέπει να την περιφρονήσουμε αυτή τη συνάντηση, μην ξεφύγει και αυτό το πράγμα να γίνει βίαιο. Οπότε βλέπουμε και στις μεταναστευτικές κοινότητες έντονα τη δυναμική του να συμμετάσχουν και να βρίσκονται στους δρόμους. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή υπάρχουν αρκετές οργανισμοί που στηρίζουν τις μεταναστευτικές κοινότητες, πολλές φορές κινούνται ερήμη των μεταναστών. Δηλαδή, π.χ. αν δεν κάνω λάθος, ακούστηκε μια αναφορά τουλάχιστον στο Vox από την αντιξοαστική ομάδα ότι πάμε στην πλατεία Αμερικής γιατί έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες δεν θα αντιδράσουν. Οπότε πάμε να κάνουμε εκεί μια κίνηση. Ναι, να γίνει αυτή η κίνηση, αλλά η λογική ότι οι μετανάστες δεν θα αντιδράσουν ή ότι δεν έχουν φωνή είναι καταδικασμένη. Κατά κάποιο τρόπο θέλω να επικοινωνήσω λίγο αυτό ότι αυτή τη στιγμή γίνονται εξαιρετικά δυναμικές συζημώσεις μέσα στους μεταναστευτικούς πολιτικούς που επιζητούν μεταξύ τους την Ένωση. Και σίγουρα θα υπάρξει στις προσεχείς ημέρες, πιστεύω, μια πιο δυναμική κινητοποίηση. Αυτά με λίγα λόγια. Και κατά κλείδι, τουλάχιστον εκπροσωπώντας τις μεταναστευτικές κοινότητες, υπάρχει και η δεύτερη γενιά μεταναστών. Δυστυχώς, η δεύτερη γενιά μεταναστών είναι ο όρος που ο άλλος αναγνωρίζει τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί εδώ, αλλά έχουν μεταναστευτική προέλευση. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κοινότητα είναι αρκετά δραστήρια και είναι μεγάλη σε αριθμό, απλά δεν είναι συνδεδεμένη. Το σίγουρο είναι πως υπάρχει μια τρελή κινητοποίηση ώστε αυτοί οι άνθρωποι να συνδεθούν και να αρχίσουν να μπαίνουν και αυτοί πιο ενεργά στον πολιτικό αγώνα. Αυτή είναι τουλάχιστον μια δέσμευση που και το ΑΣΑΝΤΕ αλλά και η ΑΝΑΣΑ και όσοι άνθρωποι βρίσκονται τουλάχιστον και εκπικέ από προσωπική εμπειρία στο κομμάτι τη δεύτερη γενιά μεταναστών, το πω έτσι γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο αναγνωρίσιμο, ξέρω εγώ. Δίνουμε μια μάχη για να μπορούμε να έχουμε κι εμείς μια παρουσία και μια φωνή εδώ. Και πιστεύω ότι αν αυτή η φωνή αρχίσει να ακούγεται, θα δημιουργηθεί τουλάχιστον στα μυαλά των ανθρώπων που πιστεύουν ότι όλοι οι μετανάστες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και συγκεκριμένα αυτό το πρόσωπο που θέλουν να προσδώσουν οι φασιστικές ομάδες, θα δημιουργήσει τουλάχιστον εσωτερικά έναν διάλογο, γιατί αυτό έχει γίνει και γίνεται. Όταν ας πούμε κάποιος σε συναντάει στον δρόμο και του μιλάς με αρκετά, έτσι, με
μεγάλη βραβεία ελληνικά σου, αρχίζει και κάνει ερωτήσεις και εκεί δημιουργείται ένας διάλογος. Σε ένα άλλο επίπεδο δεν θα δημιουργούνταν. Και ερωτήσεις και αυτοκριτικής για το τελικά ποιο είναι το πρόσωπο των μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Αυτά με λίγα λόγια. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Είδαμε λοιπόν ότι κοινός τόπος για τις απαντήσεις που ψάχνουμε είναι η επαναφορά μας και η επανακινητοποίηση όλων μας στις γειτονιές, να καταλάβουμε τους δρόμους, ακούσαμε. Αυτό έχουμε δει ότι γεννά πολλά ερωτήματα και μέσω της δουλειάς εμφανιστικής και φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς τα ερωτήματα σας να θέσετε για το πώς μπορούμε να το κάνουμε. Για δουλειά, μπορούμε. Μπράβο. Αυτό είναι το πράγμα πιο ευχάριστο. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε τον κύκλο ερωτήσεων ή και τοποθετήσεων μικρών, έτσι και σύντομα. Είχα δει το πρώτο χέρι εκεί. Μετά τον Μιχάλη που μίλησε, και νομίζω ότι κάλυψε τον ολόκληρο θέμα, δεν είχα προσθέσει κανένα πολλά πράγματα. Όμως, ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο, το πιο ουσιαστικό για μένα σήμερα, αλλά στο αρνητικό του, που σημαίνει από προσανατολιστικό έως πολύ επικίνδυνο, είναι αυτό που λέμε, που είπε κάποιος ομιλητής, ότι η Χρυσή Αυγή είναι επαναστατική οργάνωση, κόμμα, ιδεολογία ή ό,τι στο διάλογο θέλεις. Όλοι ξέρουμε ότι η επανάσταση είναι ίσο ριζική αλλαγή, έτσι, που σημαίνει στη βάση, στο επικοδόμημα, στις δομές. Η Χρυσή Αυγή όχι μόνο δεν είναι ενάντια σε αυτό, είναι το στήριγμα, είναι το τελευταίο στήριγμα, είναι σε περίοδους κρίσης, το δεκανίκη και ο πυλώνας. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν είναι παραστατική, είναι ό,τι συντήρηση, ό,τι πυλώνα, ό,τι ασπίδα και προμετωπίδα. Αυτό για να ξεκαθαριστεί, άρπαξε απακώ το θέμα και νομίζω ότι είναι ξεκαθαρισμένο. Το δεύτερο, δεν θα αναφερθώ στην πρακτική, γιατί Γιάννα είπε πολύ ωραία πράγματα για την ελληνότητά μα το ένα στο άλλο. Έτσι. Απλώ εδώ την πάθαμε όπω ο λαό με τη χελώνα. Ενώ έχουμε όλα το ιδεολογικό προστάσιο, τα επιχειρήματα κλπ. Ξεκινήσαμε αργά. Όταν ήδη είχε τρέξει ο φασισμός, οπότε να φτάσει το θέμα. Δεν χάθηκε η μάχη, αδύνατο να χαθεί η μάχη, έτσι, με την έννοια ότι έχουμε εμείς όλα τα επιχειρήματα. Και ήθελα να πω εδώ ότι δεν είναι τώρα που ξεκινάμε. Στα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει δουλειά δεκαετιών. Όμως η απόσταση που είχαμε να διατηρήσουμε ήταν μεγάλη. Γιατί είπα ότι ξεκινήσαμε αργά. Τον πόλεμο όμως θα τον κερδίσουμε. Εάν όμως δεν δούμε και δούμε με την αστική λογική τα πράγματα, το αίτιο θα το χάσουμε το παιχνίδι. Δηλαδή ποιο, ότι εμείς ακροφυγώς μόνο εφήγει σήμερα, ότι βλέπουμε, βλέπει η αστική ιδεολογία με μια μεταφυσική αντίληψη μόνο το αποτέλεσμα. Εμείς κινούμαστε στη βάση της εξέλιξης της ιστορίας αίτιο αιτιατού. Και σε αυτή λοιπόν τη βάση, ας δούμε και εμείς αυτοκριτικά τη στάση μας. Η στάση δική μας ήταν η εξής, ότι το σύστημα και ταξικά το πολεμήσαμε μόνο στην προμετωπίδα και όχι στην ουσία. Τι εννοώ δηλαδή, ότι το κράτος με τους μηχανισμούς καταστατικούς, νομικούς και τα αρέστα βάτους και όλα αυτά, το είδαν οι βουλευτές, το είδαμε μόνο εκεί, όχι στο επίπεδο της ιδεολογίας. Εκεί είναι η ουσία, στο επίπεδο της ιδεολογίας. Και ξεκίνησαν καρδιά. Και όχι μόνο υποτιμήσαμε, αλλά κάναμε και λάθη. Καλό να κοιτάξουμε ο καθρέφτη. Λέγαμε Αλβανός εργάτης ή ο συνάδελφος, ποιος θα σκουπίσει, ο Πακιστανός ή οτιδήποτε. Λέμε το Μεροκάνο το ίδιο με τον Αλβανό, θα το πάρουμε. Ίδιο με τον Μπαγκλαντές. Αυτό δεν είναι φασιστική, δεν είναι αντιμετώπιση. Πώς να το πω, στην καλύτερη περίπτωση, τι πάγαμε. Το μετανάστη στην πλάτη, κάναμε πάρια, χωρίς όμως να βλέπουμε και πάλι τα αστικά θέματα. Δηλαδή, το βάζουμε στους αγώνες, να παίρνουμε στους αγώνες, να είμαστε. Τα είπε ο Μιχάλης πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να παίξω αυτό σωστά. Αυτό θα πρέπει να είναι το κέντρο αναφοράτος από εδώ και μετά. Και ταυτίζουμε, όχι εγώ το ταυτίζω, ταυτίζεται το ίδιο πράγμα με διαφορετική όψη στο νόμισμα, φασισμός, μεταναστευτικός, αντιρατσισμός, ίδιο πράγμα και απαράλλακτο. Δεν ξεχωρίζεται. Πρέπει να ταυτίζεται αυτός ο αγώνας. Με μία λέξη, τα είπατε όλα. Γειτονιά, γειτονιά, γειτονιά. Με τον κόσμο, με τον κόσμο, με τον κόσμο. Τίποτα άλλο. Εκεί αν επικεντρωθούμε και όχι στις αναλύσεις τις δικές μας, στα γραφεία μας, αλλά στη γειτονιά μας, και κερδίσαμε τη μάχη. Έχουμε όλα τα όπλα και δεν έχουμε κανένα. Αυτά. Ωραία, έχουν σηκώσει άλλοι τρεις εδώ πέρα στο χέρι και πάμε μετά από εκεί.
Θέλω να σε εξαιρέσω. Θέλω να κάνω δύο πράγματα και να πω κάποια. Πρώτον, σε εξαιρώ από αυτά που θα πω. Μίλησες πολύ κοντά στο πνεύμα που εκφράζει και εμένα κτλ. Θέλω να χάσω επίσης το δίκαιο μου γιατί θα μιλήσω ορκισμένα. Τόσες βλακίες μαζεμένες δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου. Έτσι, δηλαδή, τώρα πάνε κάποιοι στην Κύπρο και σκοτώνουν εκείνοι οι φίλοι μας και λέμε εμείς στους άλλους, θέτε εσείς παιδιά, ας πούμε που η αναρχία είναι κακή. Λέμε επίσης ότι μπορούμε να διαμεσολαβήσουμε εμείς, υπάρχει ένα κράτος το οποίο μπορεί να πει στον δρόμο αν θα υπάρχουμε εμείς οι φασίστες, λέει και εμείς αποδεχόμαστε τον ρόλο ας πούμε των άκρων οι οποίοι μάχονται στον δρόμο, ποιος θα πάρει τον δρόμο. Δεν έχουμε καταλάβει το απλό πράγμα. Δεν είναι μεταξύ θράσους και υπήρχε ένα παλιό που λέει μεταξύ θράσους και δηλείας υπάρχει το θάρρος. Δεν είναι αυτό το παν μέτρον άριστο. Το παν μέτρον άριστο είναι είσαι θαραλέος όσο θέλεις. Πολύ. Αντιστοιχικά είσαι με την ελευθερία ή δεν είσαι. Αυτό θέλω να πω. Ότι φυσικά θα πρέπει να βγούμε στους δρόμους, να τους τσακίσουμε όπως την πούμε με πολύ βία, να τους σκοτώνουμε, να τους βιάζουμε, ξέρω εγώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε, συστηματικά, καλά, άγρια. Γιατί δεν είναι νομικό το παιχνίδι, δεν είναι ένα παιχνίδι εξουσίας όπου θα μας πει ρε παιδί μου το δικαστήριο, αν καλά τους κάναμε ή κακά τους κάνουμε. Είναι αν θα έχουμε τον δρόμο, το δημόσιο χώρο, ο οποίος έχει ξαναμπεί υπό διαπραγμάτευση, αν θα τον πάρουμε εμείς ή αυτοί. Αν θα τον πάρουν, παιδί μου, οι μαφιόζοι, οι αριστεροί, οι αναρχικοί ή θα το πάρει χρυσή αυγή. Το παίζουν πολύ καλά το παιχνίδι, έχουμε να το παίρνουν. Δεν έχουμε κανένα επιχείρημα, τηλεφωνώ πολύ με τον σύντροφο, κανένα επιχείρημα, γιατί παίζουμε όλη την μπάλα στο αν οι μετανάστες είναι καλοί ή κακοί. Δεν είναι εκεί το παιχνίδι. Υπάρχουν καλοί μετανάστες και κακοί μετανάστες, κλέφτες ή άλλοι που δεν είναι κλέφτες. Δεν είναι και όλο το παιχνίδι με τη χρυσή αυγή. Είναι πολιτιστικό το θέμα, κυρίως είναι πολιτιστικό, δηλαδή. Δεν μπορεί να με απαγορεύει να πάω να δω ένα θέατρο της Αυγίδης ή να υπάρχουν τους όλους που θέλω ως γκέι, ως οικολόγος, ως μαύρος, ως άσπρος, ως... Είναι πολύ πιο βαθύ από το θέμα αν είναι οι χρυσαυγίτες σφάζουν ή δεν σφάζουν τους μετανάστες. Αντί για όλα αυτά λοιπόν, ακούω σήμερα δυστυχώς το εξής διάλογο. Μπορεί να μας εξασφαλίσει το κράτος την παρουσίαση μας στον δρόμο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ή εμείς θα την εξασφαλίσουμε ή δεν θα εξασφαλιστεί. Είναι απλά κουκιά αυτά. Με την βία ή όχι με την βία, με την ειρήνη, ο καθένας θα πρέπει να πάει τον δρόμο. Δηλαδή, στον Άγιο Παντελεήμονα, με τα επιχειρήματα της αριστεράς χάθηκε ο δρόμος. Όχι με την βία των αναρχικών. Δηλαδή, εκεί πέρα πώς χάθηκε, ρε παιδί μου, η γειτονιά. Έχει 10 στέκια δικά μας. Στον Άγιο Παντελεήμονα. Ούτε κάψαμε κανένα ζωντανό, ούτε πλακώσαμε στο ξύλο, ούτε σφάζαμε φασίστες. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο τώρα να πεις ότι είσαι αρχικός. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Δεν ξέρω πώς. Αυτό θα έπρεπε να βιάζουμε και να σφάζουμε φασίστες. Με το άλλο που κάναμε, πάντως δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Με το άλλο που κάναμε δεν κυκλοφορούμε εκεί πέρα. Δεν νομίζω, αλλά δεν το πω. Εντάξει, εσύ κυκλοφόρα. Εκεί πέρα πήγαμε μια φορά μια διαδήλωση, την οποία καταγγέλθηκε κιόλας εμέσως, ότι δεν είναι λογικές αυτές. Και είχαμε για μια σπασμένη μύτη 60.000 ευρώ ας πούμε και 15 συλληφθέντες. Άρα δεν μπορούμε να βγαίνουμε εκεί όπως θέλουμε με τους όρους μας. Μπορούμε να τελειώνουμε αυτή τη λογική. Οι γειτονιές, ναι, θα κερδιθούν και με την βία και με το μαχαίρι και με το προσεργοπότη και με το διάλογο ανάλογα τη γειτονιά. Να το πούμε, το κανένα κράτος δεν με νοιάζει τι θα πει ο νόμος. Ο νόμος μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ούτε καμιά αστυνομία πρέπει να διεκδικήσω από την αστυνομία να είναι δημοκρατική. Δεν υπάρχει δημοκρατική αστυνομία. Ούτε επί Στάλιν υπήρχε, ούτε επί Λένιν, ούτε επί κομμουνισμού, ούτε επί φασισμού. Φασιστικά μοντέλα έτσι αλλιώς όλα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, ό,τι έχουμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε εμείς. Και φυσικά, τον δρόμο έχουμε να το διεκδικήσουμε μόνοι μας και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να το διεκδικήσει μέσα από θεσμούς και τα λοιπά, το έκανε στη Γερμανία. Εντάξει, το είχα σε καταλάβει. Ας το ξανακάνουμε, παιδί μου, αλλά μην ξύνει και τον κόσμο.
Περιπολία θέλει και βία και ό,τι μπορούν. Το αίσθημα. Είχα δει εδώ. Θα ξεκινήσω το γεγονός ότι έχω πολλά χρόνια κατέβω στα Εξάρτητα και αφορμή στάθηκε γι' αυτό ένα γεγονός που είχε συμβεί προκαίρου το οποίο το έμαθα από κοινωνιακούς αγωγούς όταν κάποιοι αναρκοφασίστες την πέσανε σε ένα μπαρ και είναι ολόκληρη η εμπλοκή αναρκοφασίστες, το είπα χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει αναρκοφασίστες? Θα το εξηγήσω. Την πέσανε, ας πούμε, σε ένα μπαρ με το αίτημα δεν θα γίνει τα Εξάρτητα δεν θα γίνουν κεραμικός και ψηρή, έξω οι αδερφές από την πλατεία και το καθεστή. Μάλιστα το γεγονός αυτό προκάλεσε και συζήτηση μετά από λίγες μέρες. Αυτό είναι φασίστες, ποιο είναι αυτό φασίστες? Προκάλεσε συζήτηση στην πλατεία όπου ήταν η Επιτροπή Κατοίκων και διάφοροι άλλοι. Η τοποθέτηση που έγινε για τη βία τον τελευταίο μιλητή ήταν και η πιο χαρακτηριστική για μένα τοποθέτηση που είχε και κάποια αξία. Ομολογώ ότι ήρθε και με προκατάληψη εδώ, την οποία δεν μου ήραν οι ομιλητές τοποθετούμενοι. Επειδή γενικά υποτιμάμε τη θεωρία, θα επαναφέρω στη μνήμη κάποιον την 126 θέση του Ντεμπόρ στην κοινωνία του θεάματος, που λέει ότι η επαναστατική θεωρία είναι εχθρός κάθε επαναστατικής ιδεολογίας και το γνωρίζει πως είναι. Ορμόμενος λοιπόν από τον πρώτο τελευταίο ομιλητή που μίλησε για τη σχέση εχθρού φίλου, να θυμίσω στον ομιλητή αλλά και σε πολλούς άλλους ότι υπάρχει ένας σύγχρονος διανοούμενος αέμισο, ο Παναγιώτης Κονδύλης, ορμόμενος από τον Σμιτ φυσικά τον οποίο ανέφερε και περνώντας μέσα από τις διαδρομές της αριστεράς μίλησε για αυτή τη σχέση εχθρού φίλου. Και να θυμίσω στον ομιλητή ότι η αντίθεση εχθρού φίλου είναι πολύ παλιά και πρωτοθεμελιώθηκε στη θρησκευτική σκέψη και στη σκέψη των σοφιστών όταν έφτιαξε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Λοιπόν, το πώς χρησιμοποιούμε ή πώς επενδύουμε ιδεολογικά την οποιαδήποτε αντίθεση είναι το ζήτημα της πολιτικής τελικά. Γιατί η πολιτική είναι ένα απλό πράγμα. Είναι μάχη για την πολιτική ηγεμονία. Και για να μην το κουράσω πάρα πολύ, έτσι, όποιος ακόμα σήμερα, επειδή εδώ και τρία χρόνια από την εποχή του Συντάγματος, είχα θέσει το ζήτημα και είχα πει ξεκάθαρα. Όποιος δεν λέει ότι αυτό το πολίτευμα είναι ολιγαρχικό, δεν είναι δημοκρατία δηλαδή, και δεν βάζει ζήτημα αποκατάσταση ή να αγωνιστούμε, να κηρύξουμε ανώτατο αγώνα για να υπάρξει καινούργιο σύνταγμα και να κυβερνηθεί δημοκρατικά αυτός ο τόπος, δηλαδή όποιος δεν βάζει πολιτιακό ζήτημα, παίζει μέσα στο παιχνίδι του ολιγαρχικού συστήματος με τις ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα θεσμικά του ζητήματα και το ένα και το άλλο. Και για να μιλήσω εντελώς λενιστικά και να θυμίσω σε μερικούς αυτά τα ωραία πράγματα που είχαν υποθεί τότε από τον Βλαδίμηρο, έτσι, υποτασσόμαστε εντός εισαγωγικών, αξιοποιούμε το δημοκρατικό παιχνίδι, το λεπτομαζόμενο δημοκρατικό παιχνίδι και τους θεσμούς, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και επειδή μας είναι χρήσιμο. Αν δεν έχουμε στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος, που δεν είναι δημοκρατικό, το να συζητάμε πόσο πιο δημοκρατία θα γίνει αυτό το πολίτευμα ή πόσο λιγότερο δημοκρατία θα είναι, είναι όχι απλά στα πάτη, είναι παιχνίδι που διαρκώς ανακυκλώνει το ίδιο θέμα, το ίδιο θεματάκι. Και κλείνω με το εξής πολύ απλό πράγμα. Συμμερίζομαι καταρχήν κάθε οργάνωση σε επίπεδα, ας πούμε, βάσης, δράση κοινωνική και στην γειτονιά μας που θα αναπατήσει και που είμαι, υπάρχει, ας πούμε, λαϊκή συνέλευση, οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να λες, να ονομάζεις τεχνικά το Σύνταγμα από μια λαϊκή συνέλευση, να το ονομάζεις άμεση δημοκρατία, γιατί είναι απλά μια λαϊκή συνέλευση. Αυτό δείχνει και το φοβερό ναρκισισμό του κινήματος, του όποιου κινήματος. Έτσι. Και δεν υπάρχει επίσης χειρότερο πράγμα από το να λες ότι εγώ πάω στις συνελεύσεις γενικά για να αναπτύξω την κοινωνική μου, ας πούμε, δράση, την κοινωνική μου, η οποία καλό να γίνει το ακτιβισμός, να υπάρχουν τα συσίτια, να υπάρχει συνεργασία των ανθρώπων, οι άνθρωποι να βρίσκονται, συμφωνώ με τα τελευταία από Μιχάλης, όταν δεν θέτεις πολιτικό ζήτημα και όταν δεν προσπαθείς, έτσι, σαν τελευταίος μαλάκας, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας πολίτης απλώς, θα αφάλει το ζήτημα της πολιτικής ηγεμονίας, δηλαδή ποιοι είναι ποιοι. Γι' αυτό λοιπόν τελειώνω με το πολύ απλό πράγμα. Πολιτική είναι διάκριση εχθρών φίλων, συμφωνώ. Αλλά στους εχθρούς με εμένα δεν είναι μόνο οι φασίστες. Είναι όλο το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτοί δημιουργούν τον φασισμό. Ο φασισμός δεν ξεπηδάει, ας πούμε, ξαφνικά. Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις για το που ήταν αυτοί, που ήταν μέσα στο Πασόκ, που ήταν βολεμένοι μικροαστοί που δεν μιλάγανε,
που τους είχε βολέψει το σύστημα μια χαρά, που ξέρουμε τη δουλειά κάνανε. Αυτό. Ξέρουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά τώρα. Ο φασισμός δεν είναι ένα γέννημα του τώρα. Έτσι, και κλείναμε το σχολείο από το πράγμα. Σήμερα, δυστυχώς, κανένας δεν διάβασε καν στοιχειοδός, ας πούμε, τι λέει ο Γκράμψη για τον Μουσολίνη, πώς τον αναλύει, με τι λόγια μιλάει για τον Μουσολίνη, για να καταλάβει εκείνη την εποχή του παιχνίδι παίχτηκε και δεν παίρνει χαμπάρι για το σήμερα. Και απλά λέμε: έχουμε έναν δράκο και τη Χρυσή Αυγή, πολεμίζει τον δράκο. Ωραία. Να πάρουμε δύο ερωτήσεις ακόμα, να δούμε αν υπάρχει δευτερολογία από τους ομιλητές, αν θέλουμε κάτι. Γιατί το κλείνεις, άσε εδώ πέρα να μας δούμε. Ωραία. Γιατί τώρα με πετάσεις έξω να πούμε. Δεν θέλω, πετάσεις πέρα. Δεν τα κάνω, να πούμε. Απλά συγγνώμη για το κάτι που κοητεύει στον αναρχικό χώρο, είναι ότι ας πούμε δεν υπάρχουν αυτό το διευθυντήρι, ας πούμε, πώς το λένε, Οπότε, είναι νομίζω ήταν. Μπράβο, εσύ. Έχω δει και το χέρι εδώ πέρα και άλλο ένα χέρι εδώ και μετά ξαναέρχομαι από εκεί. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο για τι μερικά πράγματα. Λίγο πιο μπροστά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε να προσπαθήσω να μιλήσω όσο γίνεται πιο δυνατά. Να μην είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην. Λοιπόν, μερικά πράγματα με καλύψαν και οι ομιλητές, αλλά δεν θα. Σε πολλές λεπτομέρειες για περιστατικά, γιατί αυτά που είπαν οι ομιλητές είναι τα εμφανή περιστατικά. Τα μη εμφανή περιστατικά δεν θα τα πάθουμε ποτέ, γιατί δεν τα ξέρουν ούτε οι δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, για μένα θα ξεκινήσω λίγο με μια γενική τοποθέτηση ότι ο Έλληνας είναι τελικά ρατσιστής. Γι' αυτό αποδείχθηκε και από τον Πέτρο πριν ότι η πρώτη πρόσφυγε στο 22 ποια αντιμετώπιση είχαν. Ποια αντιμετώπιση είχαν οι νοσοκόντοι που ήταν αυτασχέντη μετά, ποια αντιμετώπιση έχουν οι διαφορετικοί κυμαλιάδες πάνω των χρόνων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Να μην πάμε και μακριά και τα συνθήματα που ήταν παλιά στους τείχους γραμμένα στην Αθήνα, έξω η φλάκη από την πόλη, είναι ένα μεγάλο, τέτοιο πώς το λένε, να το πούμε έτσι, επιστέγασμα ότι όντως ο Έλληνας είναι ρατσιστής. Θα διαφωνήσω ότι η ατζέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία μετά τις εκλογές. Η ατζέντα έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει ανοίξει ήδη από το 90 και πριν από το 90. Όταν το πρώτο κύμα μεταναστών στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με την ανάλογη πρακτική. Βέβαια, φτάνοντας στο σήμερα, όλα αυτά τα σωματίδια που λέμε ότι υπήρξαν μέσα στους κομματικούς μηχανισμούς της δεξιάς και του ΠΑΣΟ, δεν εξαλείφθηκαν ποτέ, παιδιά. Ούτε, πώς το λένε, αποκουντοποιήθηκε η παιδεία, ούτε η θρησκεία, ούτε η αστυνομία, ούτε ο στρατός. Οπότε αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε μπροστά μας τώρα αυτή τη στιγμή σε εποχή κρίση. Και βέβαια, συγκοντάροντας σε όλη αυτή τη διαδικασία και μαζί με την προτροπή των κομματικών ηγεσιών, μαζί με τα ΜΜΕ που ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος τους και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Ένα πράγμα που δεν ακούστηκε εδώ πέρα, είναι η μεγάλη ευθύνη αριστερά αυτή τη στιγμή, είναι ότι στο πρώτο κύμα μεταναστών, για το 90 μιλάω πάντα, οι μετανάστες κατά σωματεία ήταν απρόσωποι και αόρατοι. Προσπαθεί εδώ και τώρα να μαζευτεί λίγο το πράγμα, αλλά είναι ασυμμάζευτο. Άλλη μια ευθύνη είναι της αριστεράς, ότι κάποια στιγμή μιλάγαμε ότι, και εγώ προκειμένου το έλεγα, ότι το φίδι έχει βγει από την τρύπα του. Αυτοί επιμένανε όχι, το φίδι έχει απολαύεται ακόμα. Όχι ρε παιδιά, το φίδι έχει βγει από το 90. Και με τα γήπεδα και με τα σχολεία και στους τόπους δουλειάς, όλα αυτά τα πράγματα. Ένα άλλο που
όντως πέρασε απαρατήρητο από όλους μας, είναι η αντιδραστική αντιμετώπιση των πρώτων, των πρώτων μεταναστών στο δεύτερο κίνημα μεταναστών. Τον είχε Αλβανοί και Βούλγαροι και Ρουμάνοι που είχαν κάνει κάποιες μικροεπιχειρήσεις και είχαν πιάσει το πάμε τα αρχίδια, να το πούμε έτσι, δημιούργησαν ένα ανεκδίκητο, να το πω έτσι, σε τρόπο και συμπεριφορά απέναντι στους Αφγανούς και στους Ιρακινούς πρόσφυγες στο δεύτερο κύμα μεταναστών που έχει να κάνει με τον πόλεμο του Ιράκ και του Αφγανιστάν, αν το έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, άλλο ένα πράγμα που πάλι μας, μας δίνει προς τον εκτινόν είναι η διαφορά μας προς τους μικροαστούς. Όταν βρεις τους μικροαστούς, όλους αυτούς τους βολευμένους, όλους αυτούς τους απολίτικους, κάποια στιγμή η οικονομική κρίση και η προμεταλλευοποίησή τους αυτομάτως δεν θα τους κάνει να στραφούν προς την αριστερά ή στην ανεξουσία ή στην αναρχία οτιδήποτε, αλλά θα κοιτάξουν να σώσουν το πάρ τους και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ανάθεσης που έχει επικρατήσει τόσο καιρό, τα αμένα τους προνόμια τα βλέπουν ότι χάνονται προκειμένου από τους μετανάστες και τους διαφορετικούς και τους λοιπούς και δίνουν να πάνε προς αυτούς που αναθέτουν το ρόλο του προστάτη. Είναι λάθος λοιπόν η νομοποίηση της Χρυσής Αυγής. Αν θα το είχε κάνει, το είχε κάνει ο Σαμαράς με τις δηλώσεις του. Αυτή τη στιγμή η νομοποίηση της Χρυσής Αυγής, μάλλον η παρανομοποίηση της να γίνει παράνομη αυτή τη στιγμή μάλλον η Χρυσή Αυγή, διότι αυτή τη στιγμή έχει νομιμοποιηθεί στη βάση της. Στα 400.000 λέω, έχει νομιμοποιηθεί πια στη βάση της. Στα 400.000 ψηφοφόρων, ανά πάση στιγμή στην επόμενη τετραετία, μπορεί να γίνει το παραπάνω. Οπότε, όντως, θα πρέπει να ξαναζητούν οι βάσεις και στα σχολεία, που είπε ο Μιχάλης πριν, και στα σωματεία, και αυτό που είπε ο Βαγγέλης πριν, ναι, να φάνε τσεκούρι και φωτιά, να πούμε.